Το, το είδα ξαφνικά σε όλα τα site που σημαίνει ότι έχουν, οι συνάδελφοι έχουν εντοπίσει το πρόβλημα. <Κι> Μιλάω για τον έμφυα. Ξέρω τι θα πεις. Λοιπόν, εδώ τώρα πρόκειται περί τη απίστευτης γελιότητας Με συγχωρείτε για τη φράση και ε, δεν καταλαβαίνω πού μπορεί να πάει. Λοιπόν, και πώς λύνεται. Ξέρω πώς λύνεται. Αλλά ε, πρέπει να λυθεί με νομοθετική να πούμε ρύθμιση. πρώτα την. Με νομοθετική ρύθμιση. <Κι> Τη γελιότητα. Βγει... Όχι, θα το πάμε από την αρχή. Είχε βγει, θα σου πω στο τέλο. Είχε βγει ο Πρωθυπουργό και είχε πει από την έκθεση τη Θεσσαλονίκη ότι ο έμφυα θα μειωθεί 10% όταν είναι ασφαλισμένο το σπίτι σου για, για... για φυσικέ καταστροφέ. Ωραία, είπαν όλοι, σωστό είναι το μέτρο. Πρέπει να είναι τα σπίτια ασφαλισμένα για φυσικέ καταστροφέ, με αυτά που συμβαίνουν γύρω μα, με του σεισμού, με τι πλημμύρε, με τι φωτιέ, με οτιδήποτε. Και κάποιοι ανέμεναν ότι θα μειωθεί ο για 10%. Γιατί ήταν ασφαλισμένο το σπίτι του. Το σπίτι τους. Λοιπόν, εγώ θα πω συγκεκριμένα πράγματα για να μην μπορεί κάποιο να πει ότι ξέρετε δεν είναι έτσι πως μας τα λέτε και μα μας συγκεκριμένο παράδειγμα για να το εξετάσουμε και τέτοια για όσου μας ακούν. Το σπίτι του Ανέστη είναι στο Παλαιό Φαλήρο. Το σπίτι του Ανέστη είναι στον Πέμπτο όροφο. Το σπίτι του Ανέστη είναι ασφαλισμένο για φωτιά και σεισμό. Το σπίτι του Ανέστη, σύμφωνα με την εξαγγελία, έπρεπε να, να έχει 10% έκδοση στον έμφυα. Ο έμφυα στο σπίτι του Ανέστη είναι 136 ευρώ. Και αναμένει ο Ανέστης και ο κάθε Ανέστης ότι θα μειωθεί ο έμφυα 10%. Ήτι από το 136, 13,60 να πέσει στο 120, Έλα που δεν πέφτει ο έμφυα όμω και του πάει καινούριο έμφυα με, με, το ίδιο νούμερο. Α να κάνω εγώ. Γιατί. Γιατί δεν πέφτει το έμφυα στο σπίτι εγώ. του Ανέστη. Λοιπόν, εδώ αρχίζουν τα τρελά. Γιατί, ωραία, εγώ θα, 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 θα δίνω εδώ... τροφή. Γιατί δεν ασφαλίστηκε και για την πιθανότητα πλημμύρα στον Πέμπτο Όροφο. Ωραία, στον Πέμπτο Όροφο. Διότι, Μαρία μου, άμα πλημμυρίσει ο Πέμπτο Όροφο στο Παλαιό Βαλυρό, θα έχει πνιγεί. Τα ταμπούρια, η Δραπετσόνα, ο Αγιάννη Σορέντη, τα καμίνια. Το... Φθάνει. Φθάνει. Οριακά ένα... θα είναι η Ακρόπολη πάνω από Να, το, το, το νερό. Και αν έρθει ένα μεγάλο κύμα από τη Λεωφόρο Ποσειδόνο και πνίξει τη βεράντα του Ανέστη στον πέμπτο όροφο. Ναι, ε, είναι και αυτό. Είναι και αυτό μια... ε, ναι, αν κάνει 8 ε, ρίχτερ ε, Θεό φυλάξει τη Σαντορίνη και κάνει τσουνάμι στον στο Φαλυρικό όρμο, θα, θα γίνει αυτό που λες λοιπόν, ε, εσύ. Ε, δηλαδή, του είναι νόμου. τρελό. Να το πούμε και πιο. Είναι καθαρά. τρελό. Να υπάρχουν. να ζητάτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το Ισόγειο ε, ή άντε τον πρώτο όροφο με, με δυσκολία. Ναι. Ε, για πλημμύρα το καταλαβαίνω. Αλλά στον πέμπτο όροφο, στο παλαιό φάλιρο, να μην δικαιούσε την έκπτωση του έμφυα. Γιατί δεν το έχει ασφαλισμένο για πλημμύρα, είναι τρελό. Και λέει λοιπόν ο Ανέστη και ο κάθε Ανέστη που είναι και θέλει να πάει με τον νόμο και να είναι εντάξει. Ωραία να το ασφαλίσω για πλήμυρα. Και πάει στην τράπεζά του να το ασφαλίσει, εκεί που είναι ασφαλισμένο στην ασφαλιστική της τράπεζάς του, που είναι ασφαλισμένο και για φωτιά και για σεισμό, και λέει θέλω να το ασφαλίσω για πλήμυρα. Ωραία του λέει. Από 80 ευρώ που πληρώνεται, 120. Λοιπόν, 40 ευρώ το επιπλέον κόστος, για, το, για, το, για να ασφαλιστεί για πλημμύρα, 13 και 60 το όφελο από το ΦΠΑ. Τι θα κάνει. Αστείο. Τι θα κάνει. Γελίο. Ε, αυτό γιατί το γράμμα του νόμου εμπερίχει ότι οι φυσικέ καταστροφέ είναι τρει: σεισμό, φωτιά, πλημμύρα. Ναι, Στα... σε ρωτάω εγώ. Ο νομοθέτη σωστά το έχει προβλέψει. Όχι, το... όχι, όχι, να το πούμε από την αρχή. Μα γιατί το έχει... μπορεί να μην έχει διαβάσει. Όχι, το όχι το σωστά. Υπάρχει. Ο νομοθέτη σωστά το έχει προβλέψει. Φωτιά, σεισμό, πλημμύρα. Αλλά θα Αλλά... Να υπάρχει εξαίρεση. Ε, με βάση την κοινή λογική. Ε, Πού να πάει στον πέμπτο πλημμύρα. Ε, και στον τρίτο δηλαδή και στο δεύτερο. Ε, είναι τόσο δύσκολο αυτό να αριθμιστεί, δηλαδή να. Χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Γι' αυτό σου είπα, ξέρω τη λύση. Χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Ένα πράγμα μπορούμε να το κάνουμε. Εγώ... Σωστά, από την αρχή μέχρι το τέλο. Όχι. Γιατί όταν γίνεται μία πρόταση και γίνεται για να νομοθετηθεί, κανένα δεν κοιτάει όλε τι παραμέτρου. Και κανένα δεν είναι άνθρωπο τη αγορά. Αυτοί που νομοθετούν, εγώ το έχω πει πολλέ φορέ, αυτοί που νομοθετούν, είναι το πρόβλημά του είναι ότι δεν έχουν αίσθηση του τι γίνεται στην αγορά. Και δεν είναι άνθρωποι που. είναι τη πιάτσα, ρε παιδί μου. Πώ λέμε, είναι ένα και ένα κάνει δύο. Τρει το λάδι, τρει το ξύδι, πέντε το λάδι. Δηλαδή, να είναι κάτω στην αγορά, να ξέρουν τι του συμβαίνει. Πάντω μου κάνει εντύπωση γιατί όταν μιλά για ασφάλιση κατοικία, οι περισσότερε κατοικίε στην Ελλάδα που είναι στην Αθήνα λόγω τη αστυφιλία είναι σε πολυκατοικίε. Δεν, δεν δηλαδή δεν μπορεί να είναι τόσο κοινή λογική ότι όταν μιλάμε για ασφάλειε κατοικίε, οι περισσότερε κατοικίε είναι διαμερίσματα σε ψηλέ πολυκατοικίε και να μην έχει συνυπολογιστεί στη διαδικασία τη συγγραφή του νόμου. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Δεν είναι μια ειδική περίπτωση που πρέπει να σκεφτεί. Εν... Πάλι ανάποδα θα σκεφτούμε τώρα. Πάλι ανάποδα. Κάναμε την εξαγγελία, Μπράβο, είπαμε. Παλαμάκια γιατί μειώνει το έφυγε 10%. Παιδιά, αφήστε την πλημμύρα μέσα. Όποιο πάει να το κάνει, να δει ότι δεν το δικαιούται. Να σκεφτώ ανάποδα εγώ. Τώρα, εγώ τι να σου πω, να μην σκεφτεί. Να σκεφτώ ανάποδα, να γιατί μπορώ να σκεφτώ αυτό και ανάποδα. Ότι εμεί θα το εξαγγείλουμε, μπράβο, τα παλαμάκια μειώσαμε τον έμφυα 10%. Και όποιο πηγαίνει και δεν το έχει ασφαλισμένο για, για πλημμύρα, δεν θα δικαιούται την έκπτωση. Δεν τη θέλει και την έκπτωση άμα είναι να πληρώσει 40 ευρώ επιπλέον. Τι να την κάνει την έκπτωση των 13,5 ευρώ. Μ, μα δεν θα το ασφαλίσει. Δεν θα το ασφαλίσει. Δεν θα το ασφαλίσει. Άρα, και άρα, το άρα τι έχουμε πάλι. Το πηλίκο είναι πάλι μείον. Δεν θα το ασφαλίσει ούτε για φωτιά ούτε για σεισμό. Αν δεν το έχει. Είναι κάποια δάνεια ναι. όταν είναι στεγαστικά είναι υποχρεωτικά να Ας είναι. Ας τα εξαιρέσουμε. Να είναι... Αλλά κάποιο που δεν έχει στεγαστικό και κάποιο. Δεν θα το κάνει. Και θα έρθει η φυσική καταστροφή και θα έχει. Θεός φυλάξει και θα έχεις, θα πρέπει να, να γίνει. Θα δεις, τα, τα ποσά που θα πετούνται να είναι δυσθεώρητα.